Πιστεύω την αγόρι. Αλλά πιστεύω εσύ, έχω ένα μικρό προαίσθημα ότι είναι κοριτσάκι. Δεν χρειάζεται να πω κάτι, την αγόρι. Τι... Δεν μπορεί να είναι κοριτσάκι. Κορίτσι, κορίτσι, δαγωτό. Τρία, δύο, ένα. Ήρθαμε λοιπόν σε ένα πολύ special μέρος για να κάνουμε το Gender Reveal Party, το οποίο θα παίξει στο προφίλ σου. Στο κανάλι. Πάμε. Καλώς ήρθατε. Τι γίνεται. Θα σας δώσω και τις κομπάρτες σας. Μαμά. Και ο παπάς. Μαμά και ο παπάς. Μάλιστα. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βιντεάκι μου. Αυτή τη φορά κάνουμε το πιο special βίντεο. Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη, πάρα πολύ περίεργη να δω τι θα είναι τελικά. Δημήτρη, τι θες να είναι. Αγόρθα. Αγόρθα. Εγώ θα το γράψω σε λίγο και θα δείτε τι θα είναι. Τι νομίζω ότι θα είναι, τι θα ήθελα να είναι. Λοιπόν, να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή ωκεανού 56 στον Εύωσμο, στον παιδότυπο Μικρή Κύριε Μικρές Κυρίες, τον οποίο παιδότυπο ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παραχωρεί το χώρο και μας έχει φτιάξει εδώ πολύ ωραία πράγματα, γλυκά για τους καλεσμένους, διάφορες έτσι φάσεις που θα σας εξηγήσουμε και μέσα στο βίντεο. Όλη αυτή τη διακόσμηση και όλο το σκηνικό. Οπότε ένα μεγάλο ευχαριστώ επικοινώνησα μαζί μας στο Instagram. Και... πάμε να δούμε λίγο το χώρο και ταυτόχρονα να περιμένουμε και τους πολλούς καλεσμένους. Να θυμάμαι από εκείνη τη στιγμή θα είμαι σε άλλο πλανήτη. Δεν υπάρχει. Α, μένει και ποτέ. Λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Εμείς θα το πούμε τώρα στην αρχή του βίντεο. Μήπως μην μας πιάσουν τώρα κορόιδα και νομίζουν ότι κάτι παίρνει το τέλος. Λοιπόν, όπως παρατηρείτε, το boy είναι στο ροζ και το girl στο μπλε. Δεν νομίζω ότι ήταν τυχαίο. Άμα σκάζει κανένα ροζ μπαλονάκι, θα περιμένω λίγο να δω πως πεταχτεί καμιά λέξη με τσεμπόρ ή κάτι τέτοιο και μας τρολάρουν γιατί εμείς τρολάρουμε πολύ κόσμο. Το έχω στο μυαλό μου, το λέω. Και σαν μόνοις λοιπόν, εμείς θα γράψουμε πρώτοι τι πιστεύουμε ότι είναι. Αγόρι ή κορίτσι, κύριε Κερσονίδη. Εδώ είσαι. Και αφού δεν σας είπα πριν τι θα ψηφίσω, πάμε να δούμε. Εγώ έχω καλύτερα γράμματα. Τι? Γιατί έχει πιο πολλά κοριτσιστικά, έτσι μου φαίνεται. Νομίζω πως έτσι σου φαίνεται γιατί ήδη φάγαμε τα δύο, πήραμε τα δύο. Ξάδερφε! Γεια! Τι γίνεται, είσαι ο πρώτος που έρχεται. Θέλω να είναι αγόρι, αλλά μόνο είναι κορίτσι. Μπορώ να ανακοινήσω. Γράφουμε τώρα. Γράφουμε. Πιστεύω την αγόρι. Θα γράψει κορίτσι. Ξέρουμε ποιον δεν θα έχουμε καλές σχέσεις μετά, κατάλαβες. Ό,τι και να βγει, όποιος γράψει κορίτσι, από μακριά. Θα ήθελα αγόρι. Αλλά πιστεύω εσύ έχω ένα μικρό προαίσθημα ότι είναι κοριτσάκι. Οπότε θα γράψω στο κοριτσάκι. Τι? Θα πάω. Έλα, συγγνώμη. Κάνουμε ποιον δεν θα έχουμε σχέση από εδώ και πέρα. Α, έχουμε και παππούς. Όλους παππούς τι θα γράψει. Κορίτσι. Εδώ και τόσο καιρό. Στην αρχή είπα κορίτσι. Κορίτσι δαγωτό. Έτσι. Εγώ θα ήθελα πολύ να είναι αγόρι, αλλά την αρχή το μάτι μου πήγαινε σε κοριτσίστικα ρουθαλάκια, δεν ξέρω γιατί. Εν τω μεταξύ δεν το έχουμε πει στο βίντεο, αλλά οι δύο μαμάδες γνωρίζουν μόνο τι είναι, αλλά αυτή ήταν η ψήφος πριν μάθουν τι είναι. Τα έχω γραμμένα και σε χαρτάκια. Και από τότε μέχρι σήμερα poker face. Δεν την παίρνει κουβέντα, το καταλαβαίνει. Θα πω πρώτα τι θέλω. Θέλω να είναι ό,τι θέλουν και τα παιδιά. Α, εντάξει.
που έκανα. Αλλά κάτι μου λέει. Μια βαθιά δυναμία μέσα μου. Ότι μπορεί να είναι κοριτσάκι. Δεν χρειάζεται να πω κάτι. Δίδυκα στα μπλε. Έφερα μπλε. Είναι αγόρι. Την μπούει μόνο. Αχ, ωραία, ωραία. Πιστεύω ότι είναι ακόμα το κασκάκι. Είσαι τόσο γλυκούλα, τόσο γλυκούλα, κορίτσι. Και αυτό, όπα. Αυτό είναι για το μνημί μας. Είπαμε ότι είναι κολόφαρτος και συνήθως τυχαίνει αυτό που θέλει, αλλά αυτή τη φορά όχι, φίλε. Είναι για σιγουριά. Και αυτό είναι. Ευχαριστούμε. Σίγουρος είναι αυτό. Έτσι, μα έτσι με τον Ρωμαίο θα κάνουμε φοβερή παρέα, λέμε. Σίγουρος. Πού είσαι, ρε. Θέλω να είναι κορίτσι, αλλά πιστεύω ότι θα είναι αγόρι. Η εκπαίδευση μας, η εκπαίδευση. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε για να δείτε ότι σίγουρα μπορεί. Και δεν θα σιγουριά. Λοιπόν, τώρα θα έρθουν κάποια cupcakes, τα οποία στο ένα από αυτά θα έχει μέσα το τι θα είναι το... Αν είναι ροζ, θα είναι κορίτσα. Τόσο αγαπητή θα είναι αγόρι. Θα είναι στο τέρμα το cupcake. Οπότε να φάτε καλά, να περάσατε. Ένα βρει, από όλα αυτά θα έχει περίμενε, μέσα. Περίμενε, περίμενε. Και όποιος το βρει, κάνει το δείχνει. Όποιος το βρει, το δείχνει. Αυτό που δεν ξέρει κανένας. Είναι πλάκα. Απλά τους τρολάρουμε. Όπως συνήθως δηλαδή, τρών. Δεν έχει τίποτα μέσα, απλά θα το φάνε όλοι έτσι. Θα γελάσω εμείς, θα γίνουν γουρούνια για τα σούπα. Εγώ το φάω χαλαρά. Η διαδικασία είναι η εξής. Τρώμε και κάπου στο τέλος σε κάποιον κάποια θα έχει κάποιο χρώμα. Άμα είναι αυτό το κορίτσι, άμα είναι αυτό το κορίτσι, άμα είναι αυτό. Κάτι τέτοιο. Λοιπόν, τρία, δύο, ένα, πάμε. Μήπως είναι εδώ, μήπως είναι εδώ. Αυτό είναι το δικό μου. Φάτο ρε, φάτο, έτσι είναι αυτό. Λοιπόν, σας τρολάραμε προφανώς. Ωραία, όλοι! Μας τρολάραμε. Λοιπόν, θα το κάνουμε τον πιο παραδοσιακό τρόπο τέλος πάντων. Με μπαλόνι. Τρία, δύο, ένα. Εδώ, Unique, βλέπεις με το ζόρι, έχετε τώρα σκυλέα. Έλα, τι πω, Αρσένιο. Μόλις χάσαμε 50 ευρώ. Σούπερ! Σούπερ! Άντε, το επόμενο κορίτσι πάμε. Ναι, το επόμενο θέλουμε. Λοιπόν, τώρα που δεν βγήκε η κορίτσι και δεν θα μας βρίσει όταν μεγαλώσει. Ο Δημήτρης μου λέει, σε περίπτωση που θα βγει η κορίτσι, σε παρακαλώ ψυχολογικά, υποστήριξέ με. Κάνε με να το θέλω. Μη λέτε πολλά, γιατί μπορεί να είναι το δεύτερο κορίτσι. Ναι, δεν μας πειράζει, δεν μας πειράζει. Το δεύτερο θέλουμε κορίτσι. Ένα-ένα. Τέλεια, μόνο αυτό λέω. Και από του χρόνου παραχρόνου κορτσάκι. Σταθερά, μια χαρά, έτσι ναι.
Σιγά μου δεν έκανες αγόρι τώρα. Πάρτα Γιώργο φίλε μου. Ξέραμε. Εδώ. Δεν ήξερα, αλλά ήθελα να σου φάσει τα νεύρα γι' αυτό. Ναι. Είστε μόνο ότι είναι αγόρι όντως. Πετύχαμε μέσα, μπήκαμε μέσα. Ω αγοράκι παιδιά λερνός τώρα. Ένα μήνυμα στο γιο σου. Κάτι φίλε, θα γίνεις... Κοίτα, υπολογίζω από τώρα ήδη. Ή τραγουδιστής θα γίνεις, ποδοσφαιριστής. Μπασκετμπολίστας δεν το κόβω. Εγώ τα πάω έτσι και έτσι. Τράπερ. Παρκουρίστας, εντάξει, θα ξέρεις τα βασικά. Μέχρι εκεί. Το καλό και ευτυχώς που το θυμήθηκε ο Δημήτρης. Α, δόξα τω Θεώ. Κάντε όλοι follow, subscribe και... Θα πάθω τίποτα, κάντε όλοι like εδώ για την Αλεξάνδρα, για τον DJ, Νονο Πέτσα και... Αρσένιο έρχεται. Μα κάνεις ότι να μιλάς, δεν κάνεις ναι. Είναι αδικείο αυτό, εγώ δεν κάνει να κάνω για το μητρικό και πάνω κάνει το παιδί και αυτό δεν κάνει γιατί είναι χωρί. Κάντε όλοι subscribe, παιδιά. Ελπίζω να βλέπετε όλοι το κανάλι. Λίγο, Αλέξε, λίγο. Λίγο. Είναι πολύ βαριά η φωνή μου γι' αυτό. Καλησπέρα. Εδώ κοιτάτε. Όλα καλά πήγαν τελικά. Όλα καλά δεν πήγαιναν έτσι. Ναι! Λοιπόν, τώρα πορεία για κορίτσι. Τώρα δεν έχω πρόβλημα. Κανένα πρόβλημα. Πάλι καλά. Πρώτα εγώ. Επόμενη φορά θα κάνουμε face reveal party. Θα έχουμε το μωρό με μια μαξιλαρωτή και από πάνω. Πολλές ταινίες φτιάχνεις. Λοιπόν, αυτό. Κάντε like, subscribe, comment, να μας πείτε τη γνώμη σας. Δείτε τα δικά μου τα βίντεο γιατί είναι πιο ενδιαφέρον. Εννοείται.